Για τις 16 Ιανουαρίου ανέβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την εκδίκαση της υπόθεσης που σχετίζεται με το ενδεχόμενο πολυιδιοκτησίας ανάμεσα στις ΠΑΕ, Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Η αναβολή δόθηκε για τυπικούς λόγους, όπως εξήγησε η Επιτροπή, γιατί στην κλήτευση της Ξάνθης δεν περιλαμβανόταν το εν λόγω θέμα της πολυιδιοκτησίας. Και όταν καλούμε τον ΠΑΟΚ, για ποιον τον καλούμε πολυιδιοκτησία? Με την Ξάνθη τον καλούμε. Η Ξάνθη λέει ξεκάθαρο, θέλω να μου λες και εμένα ότι λέει και για μένα για το 9. Για τυπικούς λόγους το κάναμε να καλύψουμε και αυτό. Πάντως η Ξάνθη με ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως ποτέ δεν ζήτησε αναβολή. Η εξέταση της υπόθεσης διακόπηκε 2 φορές και μετά τις διακοπές δεν επετράπησε τον Αλέξη Κούγια να παρίσταται τελικά, με το σκεπτικό πως δεν υφίσταται σύνομο συμφέρον από μεριάς ΠΑΕ-ΑΕΛ αλλά μελλοντικό. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό ούτε το αίτημα αναβολής της Ξάνθης λόγω της μη παρουσίας του πολυχρόνη Σιγκελίδη, ούτε και εκείνο της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ να μην παρίσταται ΠΑΕ-Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, στα χέρια της Επιτροπής έχουν φτάσει έγγραφα και επιστολές από ανώνυμα αποστολέα. Στοιχεία που είχαν έρθει ανωνύμως θα τα εξετάσετε? Αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή. Θα το κρίνει η Επιτροπή όταν πρέπει.